Κάτσε περνά το κλειδί. Τραβάς. Τραβάει. Είμαστε έτοιμοι για το road trip. Είμαστε έτοιμοι, για το road trip. Θα είναι κάτι ξεχωριστό αυτή τη φορά. Αυτό το travel with your dog. Γιατί έχουμε αυτά τα δύο παλικάρια εδώ. Καλησπέρα. Και αυτό το παλικάρι εδώ. Καλησπέρα. Ο οποίος ήταν παρακαλώ στις Σεϊχέλες. Έχουμε μακρινό παρελθόν, είμαστε συναθλητές όλοι, πολλά χρόνια πίσω. Εγώ θυμάμαι, και εσύ. Ερχόμουν κάθε μέρα και τι συνέβαινε, Άλεξ? Έπαιζε ξυφασκία και βασικά έχανε. Να βάλω μπρος. Να βάλεις μπρος. Και να πάρουμε και καφέ. Βλέπετε, έχει βραδιάσει εδώ. Ξέρουμε που θα πάρουμε καφέ. Και εγώ θα πιω καφέ. Μια μισή ώρα το πολύ θα το κάνουμε. Το 2,5 θα το κάνουμε, μια μισή. Εμείς πω 45 λεπτά. Ωραία, κατάλαβα. Ωραία, ξεκινήσαμε. Καλά πάει. Καλά πήγε αυτό. Αυτοκίνητο έχουμε, έτσι, όχι. Με F16 σας το έκανα σε 5 λεπτά. Καταλάβατε. Ερμή, τι λες για όλα αυτά? Άρη παπάτσα. Κανονικά όμως. Κόνη, αγόρι μου, είμαστε γονείς πλέον. Πρέπει να μας προσέχεις. Παιδιά. Πρέπει, θέλουμε θαλπορή και προστασία και αγάπη από σένα. Μια λωρίδα άλλαξα. Αμέσως, όλοι. Κύριε. Δεν μας βλέπω να φτάνουμε. Λοιπόν, δεν είχε θέσεις και ήταν μακριά. Τους είπαμε ότι θα πάμε στα Βαρδούσια. Και τελικά... Μετά στα Βαρδούσια ο καταφυγιάς μας είπε ότι αφού επειδή μετά δεν θέλανε το σκύλο, γιατί μέσα στο δωμάτιο δεν δέχονται το σκύλο, εμείς μετά τους είπαμε ότι τελικά δεν θέλουμε να πάμε εκεί πέρα, γιατί να αποφασίσουμε διαδρομές για το Μέναλ. Ωραία. Βασικά... είναι Σαϊκός, Θωμάς Μάντσιος. Αυτό. Βασικά δεν μας εξήγησε, μπερδευτήκαμε περισσότερο. Οπότε εν τέλει που καταλήξαμε και που πάμε. Δεν ξέρω. Πολύ ωραία, αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Λοιπόν, καταλήξαμε τελικά να πάμε κοντά στη Δημητσάνα. Και επειδή δεν υπήρχε, δεν βρήκαμε κάποιο αξιόλογο ξενοδοχείο. Και συνεχίζω έτσι. Δεν βρήκαμε κάποιο αξιόλογο ξενοδοχείο που να δέχεται και σκύλους. Οπότε πάμε σε ένα σπίτι Airbnb, σε ένα χωριό πολύ κοντά στη Δημητσάνα. Γιατί θέλουμε να δέχεται σκύλους? Γιατί έχουμε και τον Ερμή εδώ, ο οποίος ξεχνάς ότι έχει σκύλος, είναι τόσο ήσυχος. Η εκπαίδευση φαίνεται τον έχει κάνει έτσι, άλλο σκυλί. Ανέβασε, με ευχαριστώ. Όχι, δεν το λέω, μα πραγματικά αλλιώς τον ήξερα, αλλιώς περιφέρεται πλέον μέσα στα μάτια. Οπότε τελικά πάμε σε ένα χωριουδάκι, πολύ κοντά στη Δημητσάνα, τη Ζάτουνα. Είναι πάρα πολύ κοντά, είναι στα 5 χιλιόμετρα μόλις από τη Δημητσάνα. Και από έχει εκεί... κάνει κανένα έρευνα για το τι είναι αυτό το πράγμα, το χωριό? Ξέρουμε τι συμβαίνει? Όχι, καμία έρευνα, τίποτα, okay. Δεν ξέρουμε που πάμε. Okay. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα, απλά ξέρουμε ότι... Αν δεν γυρίσουμε, Βάσος αγαπώ, μανούλα μου, σ' αγαπώ. Και είναι σε πολύ καλό στρατηγικό σημείο για πολλές πεζοπορίες και κυρίως στο Μέναλο που θα πάμε. Στρατηγικό. Από ό,τι κατάλαβα, θα κάνουμε κάποια κατάληψη κάποιου αναχώματος. Για να λες στρατηγικό, κάτι τέτοιο θα παίξει. Πλησιάζουμε προς την έξοδο για Βιτίνα. Πλησιάζοντας λοιπόν προς το χωριό, αυτή τη στιγμή έχει 3,5 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία. Στο σπίτι δεν έχει σταθερή θέρμανση. Μόνο μια σόμπα μας έχουν πει και ένα τζάκι. Οπότε θα δούμε τι μας περιμένει. Ρε φίλε, τι θρίλερ είναι αυτό τώρα εδώ πέρα. Ευτυχώς που είναι και τα άλλα αυτοκίνητα μπροστά. Αυτό είναι το Jurassic Park. Αυτό είναι το Jurassic Park. Η μουσική, να πούμε. Λάθος ταινία, παιδιά. Δεν έχει σήμα. Ούτε Κοσμοτέ. Κανείς. Για να μην μιλήσω για Win τώρα, έτσι. Κοσμοτέ έχετε. Ούτε εγώ έχω σήμα. Α, οπότε τώρα μπήκαμε Δημητσάνα. Έχουμε πίσω και τον Άλεξ μετά. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Με τα φράουτα. Οπότε ουσιαστικά περνάμε πρώτα μέσα από τη Δημητσάνα και μετά είναι η Ζάτουνα, η γνωστή σε όλους Ζάτουνα. Εδώ κάτω είναι, ναι. Αριστερά και αριστερά. Ζάτουνα. Λίγο απότομος ο δρόμος, αλλά κατεβαίνει. Όλε, το βρήκαμε. Το σπιτάκι μας είναι στην κυριολεξία μέσα στο δάσος. Μιλάμε, φίλοι, λες και είμαστε. Στην καλύβα. Άπειρη γρασία. Καλώς ήρθαμε λοιπόν στο σπιτάκι μας, που θα μείνουμε τις επόμενες μια μισή δύο μέρες. Α, είναι πολύ ωραίο, ε. Α, και κουζινάρα εδώ. Εντάξει. Ερμή, πώς σου φαίνεται?
Ωραία, οπότε η θέρμανση που έχουμε εδώ είναι αυτή εδώ η σομπίτσα. Κάνει ένα κρύο η αλήθεια είναι. Και έχουμε και το τζάκι για να ζεστάθουμε. Ρε, έχει τα πάντα ρε, είναι πάρα πολύ καλό. Α, έχει και τέτοια ρε. Να παίξουμε και τραπέζια παιδιά. Ξεχάστε το Netflix. Λοιπόν, οπότε ανακεφαλαίωση, ένα διπλό κρεβάτι εδώ, δύο άτομα. Ένα κρεβατάκι εδώ. Και έχει και εδώ ένα καναπέ κρεβάτι, ο οποίος ανοίγει σίγουρα αυτός. Δεν ξέρω αν ανοίγει και αυτός εδώ που είναι δίπλα στην τηλεόραση. Ίσως ανοίγει και αυτός. Αλλά το σπιτάκι. Έτοιμος, νάτος, νάτος. Έτοιμος, έτοιμος, για κάψεις. Θες για κάψεις. Το σπίτι πάντως είναι για 6 άτομα γενικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, απλά κάνει κρύο. Πρέπει να ζεστάνουμε γρήγορα το σπίτι, γιατί θα παγώσουμε. Αφινόμαστε τα χέρια εδώ του έμπειρου Κόνη. Έχει κάψει πολλά σπίτια, εννοώ ότι είναι εντάξει. Ναι, θέλω να πω, ναι. Αλλά είναι όλα από την υγρασία βρεγμένα τα ξύλα. Οπότε το γλιτώσαμε το κακό. Θα παγώσουμε μια και άλλη. Είμαστε σίγουροι θα παγώσουμε. Για να πει τι θα βρεγμένα τα ξύλα. Για να σπάνε τα X-Files. Δεν παίζει να πάρουμε τίποτα, ε. Είναι όλα βρεγμένα, ρε. Εδώ παίζει μουσικούλα μέσα. Και τελικά περάσαμε στη λύση πιστολάκι γιατί δεν παίρνουμε με τίποτα τα ξύλα. Κόνη, Κόνη, να ξύλο δεν θες. Τι να δω. Ξύλο είναι όλη σκεπή. Τσεκούρι και ξεκινάμε. Έχουν καταγραφεί κάποια ορειβατικά ατυχήματα κατά καιρούς. Μάλιστα. Τα οποία περιλαμβάνουν ειδικά στις Άλπεις. Πυρκαγιές ολοκλήρων καταφυγείων με πολλούς θανάτους. Κοιμόντουσαν οι ορειβάτες. Α, πολύ ωραία, τόσο ωραία. Ναι, οπότε γενικώς μέσα στα ορειβατικά ατυχήματα δεν είναι μόνο οι πτώσεις και οι κατακρινήσεις και τέτοια πράγματα, αλλά είναι και οι πυρκαγιές των καταφυγείων. Ή γενικώς οι πυρκαγιές. Και αρχίζει να παίρνει, παιδιά. Οπότε ανοιχτό. Έβαλε ο Κερμίσα τα ρούχα του και πάμε να τσιμπήσουμε τίποτα στη Δημητσάνα, αν βρούμε κάτι. Γιατί είναι 10 και 4 το καπηλιό των αθανάτων. Και το γνωστό τυροπιτάρι. Το τυροπιτάρι το μεταξύ το είχα φάει και στη Δύρφη. Αυτό και το κυρίως πιάτο εδώ, μπιφτέκι άγριο γούρνο. Κάτσε να ρίξουμε την ταμπελίτσα. Καπηλιό των αθανάτων λοιπόν φάγαμε. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ νόστιμα όλα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ήρθε και ο τέταρτος της παρέας εδώ. Το πρόγραμμα εδώ πέρα. Και ήρθε να μας πει το πρόγραμμα. Για και ήρθε να μας φέρει αυτό. Και να μας φέρει. Περίμενε να κάνω λίγο zoom να φανεί. Είναι παράνομο αυτό. Α, λοιπόν, να είστε εδώ και ο τέταρτος της παρέας. Γεια σου, καλησπέρα. Έχει έρθει με άγριες διαθέσεις. Ο Γιωργάρας εδώ. Αυτό και είναι σωτικά, έτσι. Έτσι, οπότε δεν θα χρειαστούμε σόμπα. Δεν θα χρειαστούμε σομπίτσα. Κάτσε νηστική έτσι, ξεροσφύρι. Πάμε ξεροσφύρι, τώρα πάμε. Έλα γεια μας λοιπόν, άντε. Να είμαστε γεροί και να μην σκοτωθούμε παιδιά. Κοίτα ηχητικά, Κωνσταντίνος, αυτό θα γνώσουμε. Τι άλλο θέλουμε και γιουκαλίλη σε αυτό το βίντεο. Είμαι σε χουλιαστίδι εδώ. Ε, μπουφόν. Πώς έπιασε την κουβέντα ο μπουφόν, από τον μπουφάν, το λέμε μπουφόν. Εδώ τα παλικάρια θα κοιμηθούν αγκαλίτσα εδώ. Όχι αγκαλίτσα, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Αλλά κοίτα εδώ, πιο τυχεροί είστε να πούμε. Με τα παπλώματα να πούμε εδώ, κοίτα εδώ. Ένα παπλώμα, δύο παπλώματα, τι είναι εδώ. Βάζει ρε μαλάκα. Και εμείς εδώ πέρα με μια παλιά κουβερτούλα να πούμε. Θα τη βγάλουμε. Μαλάκα, έχετε καλοριφεράκι. Τι μαλάκα, δεν έχει κλάση μία. Ρε φίλε, πραγματικά το σπίτι έχει. Είναι ένα δικαιολογείο το λογαριασμό τη Ελλάδα. Κουκούλε φοράνε εδώ το μεταξύ. Ό,τι να είναι. Τζακ! Φοράσκει κουκούλε, I'm freezing! I'm freezing, Jack! Υπάρχει φίλε, εντάξει. Εντάξει, παιδιά,
Έξω έχει 3 βαθμούς, εδώ έχει 2, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Όχι, εντάξει, εντάξει, κάτι κάναμε, κάτι κάναμε. Καλά, πώς κλείστε, ρε. Στην πλατεία έκανε πιο ζεστή. Λοιπόν, άντε, good night, ρε. Τα λέμε αύριο για το πρόγραμμά μας, ρε. Βεβαίως, ναι, για το πρόγραμμα, 11 η ώρα. Ανοίγουμε την πόρτα εδώ να δείξουμε φοβερή θέα που έχουμε το σπιτάκι μας εδώ. Πείτε λίγο εγώ καιρός, τι κάνει εγώ καιρός, ποιος είναι εγώ καιρός. Εγώ καιρός είναι του προγραμματισμού, ρε. Α, εντάξει, ωραία. Να έχει πρόγραμμα, ξέρεις, να μπαίνουν όλα στην εντέλεια, είναι... Κουτάκια. Κουτάκια, έτσι. Ναι, είναι της γης, είναι σαν τον Παρθένο. Αυτό της γης μου αρέσει, που έτσι το... Τι γίνει ο θα μου πει λίγο εντάχει, τι είναι αυτό το μουσείο εδώ πέρα που δεν μπορούσαμε να μπούμε εμείς με τον Ερμή μέσα. Αυτή η κυρία που είναι μέσα στο μουσείο, καταρχάς είναι η κυρία με την οποία συνέχισε για το σπίτι. Πλάκα κάνεις. Όχι. Σοβαρά μιλάς τώρα. Πώς έγινε αυτό. Και της έκανε και παράπονα για τη θέρμανση. Για τη θέρμανση. Το μουσείο αυτό. Παρ' όλα αυτά, ναι. Είναι μουσείο Μίκη Θεοδωράκη. Μάλιστα. Και αφορά. Μάλιστα, μου αρέσει, ήρθες και κοντά έτσι για κοντινό πλάνο. Ναι, αφορά. Και μην έχει κακαδάκια. Σε κάποια ντοκουμέντα και ιστορικά τεκμήρια. Μάλιστα. Από την περίοδο που ο Θεοδωράκης ήταν εξόριστος εδώ πέρα στη Ζάτουνα τη Αρκαδία. Και εκτός από αυτά, επειδή αυτά τα τεκμήρια είναι λίγα, κάποια στοιχεία αλληλογραφίας και κάποια τέτοια πράγματα έχει, το έχουν διανθίσει με διάφορα άλλα ιστορικά τεκμήρια, όπως εκδοθέντας γράμματα και άλλα βιβλία που εξεδόθησαν κατά την περίοδο της Χούντας, κάποια ποίηματα, κάποιους δίσκους και βινίλια. Και εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η κατάσταση εδώ πέρα. Κύριε Γιώργο, καλημέρα. πολύ σοβαρός. Λοιπόν, η διαδρομή μας... Πού συνεχίζουμε τώρα. Θα ξεκινήσει από τη Μονή Προδρόμου. Α, έχουμε δηλαδή σχέδιο τώρα. Μία ώρα και 41 λεπτά. Mm-hmm. Φτάσουμε στη Μονή Φιλοσόφου, στο παλιό κρυφό σχολείο. Έχει τόσο πολύ δρόμο, Θα ανέβουμε ανηφόρα. Θα φτάσουμε στη νέα Μονή Φιλοσόφου και από εκεί θα γυρίσουμε μία διαδρομή. Μάλιστα, αυτό θα γίνει σήμερα, Αυτό θα γίνει σε λίγη ώρα. Σε λίγη ώρα, γιατί νόμιζα ότι ήταν για αύριο. Ωραία. Οπότε έχουμε διάδρομο, τέλεια. Καλώς θα ήταν να ξεκινήσουμε άμεσα. Γιατί θα μας πιάσει νύχτα. Ναι, βλέπω ομίχλη. Έχει ομίχλη και γενικά, Όπως την ομίχλη να κατεβαίνει. Και πέφτει γρήγορα ο ήλιος. Είναι και χειμώνα. Στο Παλέρμο είμαστε. Πάμε. Να πας μπροστά, ξέρω εγώ. Να κατέβουμε εδώ σε αυτό το μπαλκονάκι όπου έχει απίστευτη θέα. Ορμήσε εδώ με τον Γιώργο, έχουμε πάει ήδη. Ωπω, εντάξει, είναι πολύ ψηλά, Και εδώ κάτω είναι ο Λούσιος, Α, για να δω από εδώ. Α, ναι, μπράβο. Θα ζουμάρουμε και λίγο. Εκεί κάτω στο βάθος. Εκεί είναι η μονή που θα πάμε τώρα. Και μετά από τη μονή που πας. Έχει μεγάλο ύψος εδώ, Μέχρι απέναντι βλέπεις το άλλο μοναστήρι πάνω. Ναι. Είναι η μονή του φιλοσόφου, η νέα μονή. Okay. Και στο βράχο είναι η παλιά, το κρυφό σχολείο. Και εδώ κατηφορίζουμε για τη Μονή Προδρόμου. Και κοιτάξτε τι πετύχαμε εδώ. Προχωρώντας το μονοπάτι για τη Μονή. Ερμής εδώ. Πάει λίγο επιφυλακτικά. Πάμε, Ερμή. Πού είσαι. Δεν βάζει.
Και αφού περάσαμε τη μονή προδρόμου, κατεβαίνουμε για τις μονές Φιλοσόφου. Το Ράγκναρο ήταν επικό, ρε. Καλά, επικό δεν ήταν, αλλά... Εδώ, κατεβαίνοντας προς τις μονές και το Λούσιο και συζητάμε για ταινιούλες. Έτσι να περνάει και ευχάριστα η ώρα μας. Και ο Ερμής μπροστάρης, ως συνήθως πάντα στα μονοπάτια. Δώσε μας ιδέα. Ο Radcliffe, ναι. Ναι, που ήταν σε ένα κόσμο και καλά τύπου σαν simulation. Ναι. Όχι simulation, σε πραγματικό κόσμο και του κολλάνε δύο πιστολάκια στο χέρι. Την είδες αυτή. Πολύ γαμάτο. Έλα, όνομα ταινίας. Guns Akimbo, κάπως έτσι λέγεται. Guns Akimbo. Μάλιστα, έτσι. Παίρνουμε και ιδέες για ταινίες. Και τώρα έχουμε μπει σε mode αερόβιο. Θα αφήσουμε το πνευμόνι μας, γιατί τρέχουμε να προλάβουμε να δούμε το κρυφό σχολείο. Το τελευταίο σημείο που θέλουμε να δούμε εδώ σε αυτό το μονοπάτι. Ω, προσέξτε κεφάλια εδώ. Δεν είναι αρκετά χαμηλό. Πάμε. Για να μην μας πιάσει νύχτα, γιατί έχουμε και την επιστροφή μετά. Μια μισή ώρα επιστροφή τουλάχιστον. Μία ώρα και τρία τέταρτα βασικά λέει για όλο το μονοπάτι. Εδώ πέρα βρισκόμαστε στην παλαιά μονή Φιλοσόφου. Μάλιστα. Ο φιλόσοφος ήταν κάποιος γραμματέας ενός παλιού αυτοκράτορα, του Νικηφόρου Φωκά, Βυζαντινού αυτοκράτορα. Στα δε χρόνια της τουρκοκρατίας εδώ πέρα το μέρος λειτουργήσε ως κρυφό σχολείο. Και μετά έφτιαξαν μια νεότερη μονή Φιλοσόφου που είναι λίγο πιο μετά. Αν η κάμερα φτάσει είναι εκεί, φαίνεται η άκρη της. Εκεί πίσω. Πίσω από το τελευταίο βράχο που βλέπουμε, ας πούμε, ναι. Okay. Ο Ερμής και σε κρυφό σχολείο θα πάει. Άρα, Ερμή, τι άλλο θα δεις μαζί μου που έμπλεξες. Παντού θα σε πάω. Όλη την Ελλάδα θα γυρίσουμε. Και όχι μόνο. Γιατί να μην πάμε και Ευρώπη. Πρόσεχε, σιγά σιγά. Είναι και χαμηλές οι πόρτες εδώ. Εδώ είναι, φτάσαμε παιδιά. Εδώ είναι η εκκλησία της μονής. Και εμείς έχουμε μπει εδώ μέσα στην εκκλησία, στο τέλος του μονοπατιού. Φοβερό. Λοιπόν, και τη δεύτερη μέρα θα φάμε στο χωριό εδώ που μένουμε, στη Ζάτουνα, στην ταβέρνα Μαργαρίτα. Είναι ήδη άλλο ένα σκυλάκι μέσα και τρώει με μια παρέα. Λοιπόν, ήρθαν και τα κυρίως εδώ στην ομάδα. Κατσικάκι με ζυμαρικό εδώ. Και οι μπριζολίτσες. Και έχουμε και μια μπριζολίτσα σκέτη εδώ για τον Ερμή. Ερμή, τώρα θα σε ετοιμάσω. Μη μου αγχώνεσαι καθόλου. Ελεούσα, λοιπόν, πάρε την κυρία Ελεούσα τηλέφωνο τώρα. Ναι. Στείλ της μήνυμα και πες, κυρία Ελεούσα. Είχατε απόλυτο δίκιο. Να συνεχίσετε να λέτε τα καλύτερα. Εν τω μεταξύ, πολύ πόρωση η κυρία γενικώς με το. Και μπράβο της δηλαδή που ήταν έτσι. Το έχει πάει σοβαρά. Οπότε παραμένουμε γενικά στο ότι ήταν πάρα πολύ νόστιμο το φαγητό εδώ. Ήταν τέλειο. Έτσι, οι μερίδες ήταν πολύ καλές. Εδώ ο Ερμάκος πέρασε και αυτός πολύ ωραία. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πίσω στο σπίτι, για να κλείσει η μέρα μας, είδαμε όλοι μαζί μια κλασική περιπέτεια δράσης. Και το επόμενο πρωί κάναμε μια τελευταία βόλτα στην όμορφη Δημητσάνα πριν επιστρέψουμε πίσω για την Αθήνα. Hallelujah.
Και κάπως έτσι τραγουδώντας έφτασε και αυτή μας η περιπέτεια στο τέλος της. Αν ταξιδέψατε κι εσείς μαζί μας, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάσετε κανένα βίντεο από αυτά που θα ακολουθήσουν, βάλτε και ένα like στο βίντεο, έτσι ώστε να μας βοηθήσετε να φτιάξουμε ακόμα περισσότερα και όμορφα βιντεάκια στο μέλλον. Μην φύγετε όλοι πίσω. Φεύγουν εποχές, μα εμείς εδώ, ζήταμε ό,τι θες, όλα τα μπορώ, μια ζωή.